σταθμό στη Λευκοσία για να ακούσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της Κύπρου εν ώψη των εισηγήσεων της Κομισιόν για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2021, πραγματοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Προϋπολογισμού Γκίντερ Έντιγκερ. Μετά τη συνάντηση του με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, μιλά στον Αλφα και απαντά κατά πόσο οι Βρυξέλλες αντιλαμβάνονται την ανησυχία της Λευκοσίας στο ενδεχόμενο ενός ενιαίου φορολογικού συντελεστή. It was the main sensitive point your president discussed with me. And we are aware, we as a commission know that the taxes in Europe are really different. The expectation of Cyprus and of others is quite clear. Το Brexit θα δημιουργήσει τεράστιο κενό στον κοινοτικό προϋπολογισμό και ο Γκίντερ Έντιγκερ ερωτήθηκε από πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά. After a transition phase, we are missing 12, 13, 14 billion euro year by year. And my proposal is to realize 50% by cuts, but not damaging any program, acceptable cuts, and 50% fresh money coming from 27 member states. Σε ερώτηση για τις φωνές που ακούγονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάγωμα της προενταξιακής βοήθειας της Τουρκίας, στήριξε ισορροπημένη στάση, λέγοντας ότι οι Βρυξέλλες οφείλουν να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα με την Άγκυρα και με μανούβρες να την κρατήσουν σε ευρωπαϊκή τροχιά. There is some room to maneuver, so we are reducing the amount of money we are spending, because our money mainly is relevant for democracy, for education and qualification of people. Τέλος, σημείωσε ότι οι διαδικασίες για άντληση κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα θα πλουστευθούν το επόμενο διάστημα, ώστε η γραφειοκρατία να μην είναι αποτρεπτικός παράγοντας.